καθώς το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιεί την πρώτη του σύνοδο ολομέλειας στο Στρασβούργο τη Δευτέρα, 720 νέα μέλη κατευθύνονται στο Στρασβούργο για να ξεκινήσουν τη νέα νομοθετική περίοδο. Κάθε ευρωβουλευτής δικαιούται μισθό 8.089 ευρώ 63 καθαρά, προερχόμενα από τον προϋπολογισμό της Ευρωβουλής. Αυτό όμως δεν είναι το μόνο χρηματικό ποσό που λαμβάνουν οι ευρωβουλευτές. Προβλέπεται επίδομα γενικών δαπανών 4.950 ευρώ κάθε μήνα, αν και μειώνεται στο μισό, αν παρευρίσκονται σε λιγότερες από τις μισές συνεδριάσεις της Ολομέλειας ένα χρόνο, χωρίς την κατάλληλη αιτιολόγηση. Επίσης υπάρχει ένα καταποκόπη ποσό που καλύπτει τη διαμονή, τα γεύματα και τα σχετικά έξοδα για κάθε μέρα παραμονής του ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο. 350 ευρώ. Για να λάβουν αυτά τα χρήματα, οι ευρωβουλευτές πρέπει να υπογράφουν ένα μητρό παρόντων. Αυτό καθιστά τα συνολικά μηνιαία έσοδα σε περίπου 17.000 ευρώ, ακόμη και αν ο αριθμός αυτός μπορεί να διαφέρει από μήνα σε μήνα. Κάθε ευρωβουλευτής λαμβάνει επίσης 29.557 ευρώ μηνιαίως, που θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την πληρωμή των βουλευτικών βοηθών. Οι πρώην ευρωβουλευτές δικαιούνται επίσης σύνταξη όταν συμπληρώσουν τα 63 τους χρόνια. Ισούται με το 3,5% του μισθού τους για κάθε πλήρες έτος θητείας.